Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο επίπεδο των ερευνών από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία αλλά και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς για την εξάρθρωση ένοπλων θυλάκων της Χρυσής Αυγής. Ταυτόχρονα, σημαντικά είναι τα ευρήματα σε έρευνες οικειών που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Τις τελευταίες πληροφορίες θα μας μεταφέρει ο Χρήστος Μαζανίτης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Χρήστο. Πριν από λίγα λεπτά, με απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, Νικόλαου Παπαγιανόπουλου, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τρεις αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησαν έρευνες στα σπίτια τους και βρήκαν πληθώρα όπλων αλλά και μαχαιριών, τα οποία κατήχαν παράνομα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, οι δύο από τους αστυνομικούς είναι πρώην φρουροί του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκου, ενώ ο ένας ήταν φρουρός του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, κ. Ηλιόπουλου. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγη ώρα δόθηκαν στην δημοσιότητα δύο σκαρυφήματα με την δεδαλώδη διαδρομή των κλήσεων μελών και βουλευτών της Χρυσής Αυγής που πραγματοποιήθηκαν πριν αλλά και μετά από την 17η Σεπτεμβρίου, την δολοφονία δηλαδή του 34χρονου Παύλου Φίσα. Εντύπωση προκαλεί, τουλάχιστον στο ένα σκαρύφημα, ότι όλες οι κλήσεις οδηγούν προς ένα σταθερό τηλέφωνο το οποίο ξεκινάει από 2.11. Από τα ξημερώματα είχαμε σε εξέλιξη επιχείρηση της ασφάλειας, των ανδρών της ασφάλειας Ιωαννίνων στο σπίτι του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παπά στα Ιωάννινα. Ένα σπίτι το οποίο ο ίδιος φέρεται να έχει εγκαταλείψει τα τελευταία 4 χρόνια. Εκεί μετέβηκε ειδικό κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής και μετά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους χώρους της διόρυφης Μεσονέτας επί της λεωφόρου Δοδόνη στα Ιωάννινα, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο κράνη, εκ των οποίων το ένα έφερε διακριτικά τον SS, ένα άλλο που έφερε τη σβάστικα, αρκετές σημαίες με τη σβάστικα αλλά και μία σημαία των SS, των ταγμάτων, των δολοφονικών ταγμάτων δηλαδή των Ναζί. Βρέθηκαν δύο όπλα, ένα Λούγκερ των 9 mm χωρίς κλίστρο και ένα Magnum 38 Special, καθώς και κάποια άλλα αντικείμενα. Αυτή τη στιγμή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, στο 12ο όροφο, βρίσκεται η Ελένη Ζαρούλια και η κόρη του Νίκου Μιχαλολιάκου Ουρανία. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη. 9 εντάλματα εξέδωσε ο ανακριτής Σπύρος Γεωργουλέας για τη σύλληψη στελεχών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο του 48ωρου, κατά το οποίο ίσχυαν τα εντάλματα του Αριουπάγου. Ο ανακριτής συντάσσει σύμφωνα με πληροφορίες και τα κατηγορητήρια για τους 6 βουλευτές της Χρυσής Αυγής: Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Νίκο Μίχο, Ηλία Παναγιώταρο και Χρήστο Παπά, που κατηγορούνται για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Οι 6 βουλευτές, μαζί με 2 από τους συλληφθέντες, αποτελούσαν το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ειδικότερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο του ανακριτή, αποτελούσε τον επιχειρησιακό επιτελάρχη της οργάνωσης. Οι απολογίες τους αρχίζουν από αύριο, ενώ ο Νίκος Μιχαλολιάκος ορίστηκε να απολογηθεί την Τετάρτη και ο Χρήστος Παπάς την Πέμπτη. Στα κατηγορητήρια περιλαμβάνονται σημαντικά αποσπάσματα από τις καταθέσεις των πρώην χρυσαυγητών, που τώρα είναι προστατευόμενοι μάρτυρες και σύμφωνα με τους οποίους εχθρός για την οργάνωση ήταν οποιοδήποτε είχε αντίθετες απόψεις. Ενώ όλοι υποβάλλονταν σε στρατιωτική εκπαίδευση, κυρίως από τον Κασιδιάρη, σε στρατόπεδα, στη Μάνδρα, στη Μαλακάσα και στη Σαλαμίνα. Την ανάγκη ενότητας κατά του ρατσισμού και της βίας τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας σε Έλληνες ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός εκτιμά πως η δικαιοσύνη θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη να πράξει το έργο της, θεωρεί όμως πως το απόστημα της Χρυσής Αυγής έχει ήδη σπάσει. Ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε και με μέλη της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής και σε ομιλία του είπε ότι πρέπει να ξεριζωθεί το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, βεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι ηγέτες της οργάνωσης θα δικαστούν με δημοκρατικό τρόπο. Μέσα σε χειροκροτήματα των μελών της εβραϊκής κοινότητας, ο κύριος Σαμαράς διαβεβαίωσε ότι η Χρυσή Αυγή θα απομυθοποιηθεί πλήρως. Σε συνέντευξή του, παραχώρησε το μεσημέρι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν, ότι το Σύνταγμα επιτρέπει στη δημοκρατία να δώσει απαντήσεις σε όσους την επιβουλεύονται, ότι τα σενάρια περί εκλογών είναι επικίνδυνα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από σταθερότητα για να αντιμετωπίσει το κορυφαίο πρόβλημα που είναι η ανεργία, κυρίως των νέων. Δεν έχεις δικαίωμα τον άλλο να το μισείς. Δεν έχεις δικαίωμα να πιστεύεις στη βία, να είσαι ρατσιστής. Δεν έχεις δικαίωμα να είσαι μισαλόδοξος. Δεν έχεις δικαίωμα να προωθείς την ακρότητα. Διότι τότε τους Έλληνες θα βρεις μπροστά σου. Τους υγιείς, τους Έλληνες. Αυτούς που πιστεύουν πραγματικά στην Ελλάδα, στον ελληνισμό. Όπως έγινε άλλωστε.
τις τελευταίες μέρες στην πατρίδα μας. Γι' αυτό απαιτείται ενότητα όλων αυτών που έχουν αυτές τις αρχές για τον τόπο μας, για το αύριο των παιδιών μας. Ποτέ δεν εξέλαβα σοβαρά το σενάριο των παραιτήσεων και των αναπληρωματικών εκλογών. Κανείς δεν μπορεί να προκαλέσει, καταστρατηγώντας το Σύνταγμα, μία δημοκρατική και κοινοβουλευτική κρίση. Καταρχάς, δεν πιστεύω ότι θα τολμήσουν να παραιτηθούν. Δεύτερον, δεν πιστεύω ότι θα παραιτηθούν όλοι όσοι έχουν περιληφθεί στα ψηφοδέλτια αυτού του μορφώματος, ταυτιζόμενοι με τον σκληρό πυρήνα της ηγεσίας που κατηγορείται για πολύ σοβαρά κακουργήματα. Άρα δεν θα βρεθούμε προ ενός δεδομένου κένωσης βουλευτικής έδρας. Τη μία συνέντευξη μετά την άλλη συνεχίζει να δίνει ο Σύρος πρόεδρος την ώρα που η εμφύλια σύραξη καταστρέφει τη χώρα του. Μιλώντας στην Ιταλική τηλεόραση, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ δεσμεύτηκε για την πλήρη συμμόρφωση της κυβέρνησής του με το ψήφισμα του ΟΗΕ. Για την πλήρη συμμόρφωση της κυβέρνησής του με το ψήφισμα του ΟΗΕ που προβλέπει την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου, δεσμεύτηκε ο Σύρος πρόεδρος με νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο Ιταλικό πρακτορείο. Ταυτόχρονα, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ χαρακτήρισε θετική την προσέγγιση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, βασικό σύμμαχό του μαζί με τη Ρωσία. According to every chapter in the agreement, we don't have any reservation. That's why we decided to join the agreement. Επιθεωρητές του ΟΗΕ βρίσκονται ήδη στη Συρία προκειμένου να συλλέξουν τα χημικά και να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις Παρασκευής τους, ενώ η άφιξη μιας νέας ομάδας αναμένεται σήμερα. Την ίδια ώρα ο εμφύλιος συνεχίζει να μένεται βυθίζοντας την απόγνωση τους κατοίκους της χώρας. Πολλές οικογένειες στη Βόρεια Συρία έχουν βρει καταφύγιο σε αρχαία ρωμαϊκά ερείπια, αφού τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί. Στο χρηματιστήριο της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1014,06 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,64%. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού από το μετεωρολόγο μας Τάσο Αρνιακό. Για αύριο Τρίτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, κατά τόπους ισχυρές πάντως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Επικράτηση βορείων ανέμων 4 με 6 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια και δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο μόνο το πρωί. Δυτικούς, νότιο-δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ που θα γυρίσουν σε δυτικούς, βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση, με θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που παραδικά θα πυκνώσουν και ίσως βρέξει για λίγο το πρωί, βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και το βράδυ έως 6 και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το απογευματινό μας δελτίο. Αναλυτικά ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο κεντρικό δελτίο του Αντένα στις 8 με τη Μαρία Χούκλη. Μείνετε στον Αντένα, ευχές για καλό απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ.